Λοιπόν, τελευταία εκπομπή για τη χρονιά. Ελπίζω να την περάσουμε καλά. Δύο εβδομάδες μετά με τις βρωμογιορτές σταματάει το πρωτάθλημα, σταματάνε και οι εκπομπές. Οι γιορτές πέφτουν πάνω στο Σαββατοκύριακο. Οι γιορτές είναι ένα κομμάτι της ζωής το οποίο, έτσι όπως το βλέπω εγώ που είμαι κατά κάποιο τρόπο περίεργος, το αντιλαμβάνομαι ότι είμαι περίεργος, αλλά νομίζω ότι οι γιορτές είναι για να χαίρονται τα παιδιά και οι χαζοί. Οποιοσδήποτε άλλος κλάδος, ο οποίος χάνει και χρήματα, γιατί είναι και κάποια επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, κάποια επαγγέλματα ορισμένα τα οποία κερδίζεις. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τα ρεβεγιόν, αυτοί που κάνουν τα, πώς τα λένε, τα τραπέζια, αυτά εδώ, τα catering, τα μέτρη κτλ. Τα τουριστικά κλείνουν, όσοι έχουν βέβαια λεφτά, με πιστωτικές κάποιοι άλλοι, για ταξίδια, ιστορίες κτλ. Καμιά αράχοβα, ναι. Καμιά αράχοβα, κάνα αυτό, κάνα χιονοδρομικό, κάνα νεόπτωχος, κάνα φτωχομπινές, ο οποίος έχει καμιά ψιλοκαβάζα. Εντάξει, μπορεί να. Ποια άλλα επαγγέλματα, βοηθήστε λίγο, ρε. Ποια άλλα επαγγέλματα. Στις γιορτές. Ζαχαροπλαστία. Ζαχαροπλαστείο. Το ανθοπολείο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γενικά. Γενικά μην με λες, τώρα μου πεις κανονικά. Αυτοί που πουλάνε υπηρεσίες. Τι πουλάνε υπηρεσίες. Τι υπηρεσίες, ρε Μαλάτου, τι είσαι, τι υπηρεσίες πουλάνε. Γιατροί, ασφαλιστές. Γιατροί, ποιοι γιατροί, ρε φίλε. Ποιοι γιατροί. Οι γιατροί τι, παθαίνεις έμφραγμα, είπε τα χρυσή. Ο ιδιώτης, ο γιατρός, το έχει κλειστά του γιατρού. Οι γαστρεντερολόγοι, οι οποίοι υπάρχει ένα κομμάτι του λαού που νηστεύει, πλακώνονται μετά, ας πούμε, στο φαΐ, παθαίνουν κάτι γαστροραγίες, κάτι ισοφαγικές παλινδρομίες κτλ. Αυτή η κονομάνη είναι ο μοναδικός κλάδος των γιατρών που... Κατάλαβες. Κανένα έφραγμα. Κάποτε τα καλά τα χρόνια, τις γιορτές είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Ιδιαίτερα το Πάσχα. Ευτυχώς τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα για γκάζια πολλά, για σαλτανάτια, πρώτες, δευτέρες, τρίτες, πιώματα και οδηγήματα και όλα κτλ. Μειώθηκαν. Αυτό είναι από τα καλά της κρίσης κτλ. Και φυσικά αυτοί που κονομάνε είναι οι παπάδες, να πούμε, οι εκκλησίες. Και λόγω της τιμής της βενζίνης. Ναι, οι κονομάνε αυτοί. Τώρα εμείς που σταματάει το ποδόσφαιρο, μια μεγάλη πτώση, έχουμε ένα πένθος. Έχουμε ένα πένθος. Σταματάει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα. Σταματάνε οι εκπομπές. Σταματάνε οι χορηγίες. Σταματάει η ταχύτητα, ο ιρμός, ρε παιδί μου.